Τον Απρίλιο του 1991 κυκλοφόρησε ένας δίσκος με ασπρόμαυρο εξώφυλλο που θύμιζε άλλους καιρούς και άλλους μύθους, όπως σημείωνε η Ελίνα Νικολακοπούλου στο εσώφυλλο, η οποία είχε και την επιμέλεια της παραγωγής του. Στις φωτογραφίες του δίσκου, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, βγαλμένη λες από τη δεκαετία του 50, κοιτάει κάπου μακριά, με ένα βλέμμα που φωνάζει «Μένω εκτός». Μένω εκτός, μιλάω με σύρματα. Στη σιωπή ζυγάζω σαν αητός. Θέλω να μιλήσω, μα είναι ο τόπος μου σβηστός. Το τραγούδι που έδωσε και τον τίτλο στο δίσκο της Ελευθερίας Αρβανιτάκη έχει τη μουσική του Άραντινγκ Τσιάν, του Αρμένιου συνθέτη και δεξιοτέχνη στο Ούτι, καθώς θεωρείται ένας από τους καλύτερους παγκοσμίως. Η Λίνα Νικολακοπούλου στο εσώφυλλο του δίσκου, κάτω από τους στίχους της για το τραγούδι αυτό, σημειώνει: «Αφιερώνεται σε όλους τους Αρμένιους και σε όλους τους ανθρώπους που έχασαν πατρίδες, παρελθόν και ελπίδα». Μένω εκτός, σαν κάτι στόματα που διώξε από τον κόσμο ένας λωτός. Η Δήμητρα Γαλάνη ήταν αυτή που όταν άκουσε το μουσικό κομμάτι του Άραντινγκ Τσιάν σκέφτηκε πως αυτό θα ήταν ένα τραγούδι που θα τέριαζε στη φωνή της Ελευθερίας. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η ιδέα αυτού του δίσκου. Πρόσωπο με πρόσωπο ξανά, τέτοια αγάπη κόσμος κυβερνά. Όμως ο Αρμένιος συνθέτης μας έδωσε μαζί με τη Λίνα Νικολακοπούλου και ένα άλλο τραγούδι, από εκείνα που μένουν. Σαν είναι τα κενά, στο κόμμα είναι τα πρωί, το λαμπέτουν ξανά και γίνονται ζωή. Ο δίσκος της Ελευθερίας Αρβανιτάκη «Μένω εκτός» έχει 11 τραγούδια που τόσα χρόνια μετά από εκείνον τον Απρίλιο του 1991, όταν και κυκλοφόρησε, τόσα χρόνια μετά τα ακούμε όλα. Με το ίδιο μακό και με κέφι κακό φύγαν μέρες. Το φεγγάρι απ' τη μια και το κόσμο η ζημιά. Στο «Μένω εκτός», εκτός από τον Άραντινγκ Τσιάν, τις μουσικές έχουν γράψει ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο Αντώνης Μιτζέλος, ο Νίκος Ξηδάκης με τους στίχους του Θοδωρή Γκόνη, ο Ζόραν Σιμγκάνοβιτς και ο Γιώργος Ζήκας, σε ένα κύμα με τα δικά του λόγια που μας πάει κατευθείαν στη γαλήνη της θάλασσας. Κύμα το κύμα, η πέτρα λιώνει, του όνειρου η αυρά μας ενώνει, του όνειρου η αυρά μας ενώνει. Το τσιγκάνικο παραδοσιακό από την ταινία «Ρομ» του Μενέλαου Καραμαγκιόλη αγαπήθηκε ως ολίγα τραγούδια. Καθρεφτίζω το νου σε φεγγαριού σπηλιές κι άμα σε δω να κλαις το πρωί θα φύγω αλλού, θα μου βάφει η βροχή τα σημιά στο ταυτά. Ο δίσκος «Μένω εκτός» κλείνει με το τραγούδι του Αντώνη Μιτζέλου και της Λίνας Νικολακοπούλου. Κλείνει όπως ακριβώς άνοιξε, αλλά με άλλα λόγια. Έχω γεμίσει τη ζωή μου με ανάσες, που χρόνια τα ανεβαίνω κόντρα τα σκαλιά. Κι ανάψαν έξαφνα οι αισθήσεις μου οι πασές. Και λέω στο θάνατο θα φύγω. Το πώς έδεσαν όλα αυτά τα μουσικά ηχοχρώματα σε έναν δίσκο ερμηνευμένα από μία φωνή είναι πραγματικά σπάνιο. Ίσως οφείλεται στην εξαιρετική Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ίσως ευθύνεται γι' αυτό και η τέχνη της Λίνας Νικολακοπούλου, που με τους στίχους της πάντα φτιάχνει ιστορίες ζωής. Ίσως βοήθησαν και οι άριστοι μουσικοί, όλοι τους σολίστες. Ο Γιάννης Πάθας, ο Αχιλλέας Περσίδης, ο Χρήστος Ζέρβας, ο Τάκης Πατερέλης, ο Μιχάρης Κλαπάκης, ο Κώστας Παπαδούκας, ο Θήμιος Παπαδόπουλος. Σίγουρα όμως, ο μάγος σε αυτόν τον δίσκο ήταν ο Νίκος Αντίπας με τις ενορχιστρώσεις του. Η Λίνα Νικολακοπούλου σημειώνει στο εσώφυλλο του δίσκου. Ο Νίκος δεν ενορχίστρωσε απλώς. Ανασύνθεσε. Αυτός είναι ο σωστός όρος για την παρουσία του σε αυτόν τον δίσκο.
σαν γύρω.